Usia pada lima tahun kiri biar kolek story kian yang platforma kita berhenti yang masuk dari ekstraksi baru kelar semua musik mana education sarjana tapi habis itu stopol terus kita habis kita tapi udah ganti lagi ini sarjana tapi habis itu kita sama. Και πολλές φορές και καλαμάρια. Το στόμα τους διαθέτουν 80% ρούχια, τα οποία όμως χρησιμοποιούν για να συλλαμβάνουν μόνο τα τυφλά ψάρια και στη συνέχεια να τα καταπίνουν ολόκληρα. Καταναλώνουν γύρω στα 10 κιλά ρούχια την ημέρα κατά μέσο όρο, και η μητέρα για παράδειγμα τρώει φυλάκι μπορεί να φτάσει στα 14 κιλά ψάρια. Τα δελφίνια χρησιμοποιούν σε έναν ιδιαίτερο τρόπο να ξεκουράζουν. Παραμένετε πάντα στο γρήγορο για να πραγματοποιούν τις βασικές λειτουργίες του βίου και να αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες. Όπως για παράδειγμα ένα διαρκόμενο βίο ή έναν καρχαρία. Αν και η μουσική αγγίδα θα σας πούμε ότι για τα βελτίνια είναι ο άνθρωπος που θα συμπεριφορά του. Η πόλη στο περιβάλλον, το σπίτι που κατάμε και καταλήγουν στις στομάχες της μεταρχικές συνέπειες, στην υπεραλίευση τα δίχτυα του παράδειγμα κάνουν την μουσική. Ένα βελτίνι μπορεί να αρχίσει μέχρι 50 χρόνια ηλικία κάτω του πληρωτήρου των ανθρώπων. Εδώ στο αντικό ζωολογικό πάρκο μας ενδιαφέρει η όλων των ζώων, με μια κλινική που θα δείχνουν τώρα οι υπερευθέρες που δημιουργούν τα μερικά μας γύρω στην ουρά τους για να εξετάσουν μια περίπτωση που φτάνει σκυλιά και δίχτυα ουρά. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να πάρουμε δείγμα αίματος από κάποιες φλέβες που περνούν από την ουρά τους για απαραίτητες εξετάσεις, κάτι που είναι ανώδυνο για αυτά. Έχουμε μάθει επίσης να ανεβαίνουν μια φορά την εβδομάδα σε ειδική ζυγαριά για να ελέγχουμε το βάρος τους. Και τέλος κάθε καρτίδα ψαριών που παραλαμβάνουν θα περνά από μικροβιολογικό έλεγχο. Και τώρα η προσφυγή ετοιμαστείτε για λίγο πιτσίλισμα. Τα δελφίνια, όπως διαπιστώσει, θα διαθέτουν μια δυνατή ουρά. Συνδυασμένο με το δυναμικό του σχήμα του ήλιου του δέρματο μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες μέχρι 45 χιλιόμετρα την ώρα και να πραγματοποιούν άλματα μέχρι και 5 μέτρα από την επιφάνεια του νερού. Video. Να σας πούμε για όσους δεν κατάλαβαν ότι το νερό μας είναι αλμυρό. Εμπλουτίζεται με φυσικό αλάτι και σε μέσα του βάθους 6 μέτρα. Για τον καθαρισμό του νερού υπάρχει το υπερσύγχρονο με καλωστάζει στα αριστερά, με φυσικές μεταγωγές όπως το γκρι, το περιόδιο στην απορία δηλαδή, όζο, αλλά και τι γραμμοκαινό θα κάνει για να πέσει ισόδες όλα τα κοινωνικά του νερού. Και τώρα θα δούμε την εξαιρετική ακρίβεια εκτιμήσεων που διαθέτουν τα δελφίνια, αλλά και την ευελιξία τους. Ας προσέξουμε λίγο τους σλόι, την υπερελιά και την υπερέμεια. Μέσα από έναν όμορφο χορό που θα μας χαρίσουνε. Η Βίζα η Γλώρια, η Γενιακή και η Ιταλία. Όλοι μαζί στο νερό
Η Vida η Gloria, η Συγγένεια η Κάλια, τον κύριο τον Μωρό με την μητέρα του. Και να τους δώσουμε ένα χειροκρότημα, γιατί ξέρουμε τι θα κάνουμε. Πάμε τώρα να δούμε τα βελτίνια της χαρακτήρας με δραστηριότητα στα άλματα, περιμετρικά της πισίνας. Yeah.